κρατάς αυτά που αγαπάς. Και εγώ το handball το αγαπάω πάρα πολύ, πολλά χρόνια τώρα. Και είμαι και στην ομάδα της καρδιάς μου, οπότε καταλαβαίνεις, είναι μεγάλη μου χαρά. Σήμερα δεν θα κάνω. Έτσι είναι το handball. Άλλοι κερδίζουν, άλλοι χάνουν. Μια θα κερδίσει, μια θα χάνει. Συγχαρητήρια και στις δύο ομάδες, συγχαρητήρια και στον ΠΑΟΚ. Ο καλύτερος ξέρει κέρδισε πάντα μέσα στο γήπεδο. Μια εύλογη ερώτηση είναι η εξής. Το handball σίγουρα δεν σου δίνει χρήματα, όπως το επάγγελμά σου. Αλλά δεν ξέρω ποιο σου τρώει περισσότερη ώρα. Κοίτα, το καλό είναι να βάζει μια προτεραιότητα γενικά στη ζωή σου. Αν θες να πετύχεις, εντάξει, πολλά καρπούζια δεν χωράνε λέει στην ίδια μας σκάλη, αλλά τουλάχιστον μπορείς και τα κανονίζεις έτσι ώστε να έχεις τις υποχρεώσεις τις ομαδικές αλλά και τις επαγγελματικές. Το γεγονός ότι είσαι γνωστός από άλλο χώρο, τι σου αποφέρει στον αθλητισμό, στην κερκίδα, σε μια άλλη έδρα, από φιλάδους άλλης ομάδας, υπάρχει μια διαφορετική αντιμετώπιση? Δεν υπάρχει καμία διαφορετική αντιμετώπιση. Στο γήπεδο όλοι είναι ίδιοι και είμαστε ίδιοι και κανένας δεν χρήζει ιδιαίτερης αντιμετώπισης. Αλλά είναι ωραίο να υπάρχουν καλοί φίλαθλοι, ξέρεις, σου μιλάνε. Εντάξει, μετά φωτογραφίζονται, μπορεί να σε βρίζουν λίγο στο γήπεδο, ξέρεις, μέσα, αλλά μετά όλα καλά.